Επιτέλους καινούργια ταινία ρε φίλε, επιτέλους, επιτέλους! Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, η κυρία Warner αποφάσισε να κυκλοφορήσει τις επόμενες τις ταινίες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα βγουν μέσα στο 21 ταυτόχρονα σε σινεμά και σε HBO Max, αρχής γενομένης από αυτήν την ταινία που θα μιλήσουμε σήμερα για το Wonder Woman 1984. Και αν δεν ξέρεις τον τρόπο για να τη δεις, πήγαινε στο βίντεο Top 10 λάθη Wonder Woman και ο Θωμάς από το παρελθόν θα σου εξηγήσει. Πριν προχωρήσουμε όμως την ταινία, θέλω να ενημερώσω τους σκληροπυρηνικούς fans αυτού του καναλιού ότι δίπλα από το κουμπί της εγγραφής που ήδη έχει πατήσει έχει εμφανιστεί και το κουμπί της συμμετοχής, όπου με μόλις 4,99 ευρώ το μήνα στηρίζεις έμπρακτα αυτό το κανάλι και βοηθάς να κατακτήσουμε το ίντερνετ. Αυτά. Πάμε τώρα να σας μιλήσω για το Wonder Woman 1984. Μετά από σας. Η ταινία Wonder Woman 1984 έχει σκηνοθετηθεί από την γνωστή και μη εξαιρεταία πλέον Patty Jenkins και πρωταγωνιστούν οι Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig και ο εκπληκτικός, γι' αυτό τον άφησα και τελευταίο, Pedro Pascal. Να ξεκινήσω λέγοντας πως προς μεγάλη μου έκπληξη η βαθμολογία της ταινίας στο IMDb είναι μόλις 5,8 στα 10 προς το παρόν κιόλας. Και νομίζω πως έχω εξήγηση για αυτήν την κακή βαθμολογία, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά για το τέλος του βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη ταινία της Wonder Woman δεν άφησε και μεγάλα περιθώρια για sequel. Και αυτό φαίνεται στο ότι για να γίνει σύνδεση της προηγούμενης ταινίας με αυτήν την ταινία έπρεπε να αναστήσουν ένα νεκρό χαρακτήρα. Spoil! Σταματήστε, έχει φροντίσει ήδη το τρέιλερ γι' αυτό. Δεν σας το έκανα εγώ spoil. Σταματήστε να δείχνετε τη μισή ταινία στα trailers. Και τουλάχιστον, αν να τη δείχνετε, μη δείχνετε τα σημεία που πρέπει όταν θα τα δω να ενθουσιαστώ. Γιατί μου το στερείτε, ρε! Οπότε λοιπόν, η νέα ταινία της Wonder Woman τοποθετείται 70 χρόνια μετά από την πρώτη ταινία, αφού η μία τοποθετείται στο 1984 και η πρώτη τοποθετείται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είχε γίνει ανάμεσα στο 1914 και στο 1918. Μόνο που η ταινία αυτό το γεγονός δεν το χρησιμοποιεί πουθενά. Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, τι έκανε η Νταϊάννα, δεν έσωσε κανέναν, τι έδωσε σε αυτόν τον κόσμο, δεν εμφανίστηκε κανένας κακός αυτά τα 70 χρόνια. Στο μόνο πράγμα που χρησιμοποιεί αυτό το παρελθόν η ταινία είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες από κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν παλιά την Νταϊάννα, κάποια αντικείμενα από παλιά που χρησιμοποιούνται κιόλας για να σετάρουν την επιστροφή του Τρέβορ. Γενικά η ταινία δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα όπλα της, κανένα όμως. Και περισσότερα γι' αυτό θα πω στο καλή ή κακή που θα κάνω για τη συγκεκριμένη ταινία. Αν το θέλετε βέβαια. Το θέλετε? Γιατί εκεί θα μπορώ να μιλήσω και για την αρκετά μεγάλη γκάφα της ταινίας, μια γκάφα που δεν περίμενα να τη δω σε μια ταινία Wonder Woman. Πάμε για λίγο στα θετικά όμως. Η μουσική της ταινίας είναι... πώς να το πω ρε παιδί μου... εκπληκτική! Και αυτό που λέω δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Υπήρχαν στιγμές που δεν σε ένοιαζε καν το τι βλέπεις στην οθόνη. Αρκούσε αυτό που άκουγες. Και παιδιά, η επιτυχία αυτή έχει όνομα και οφείλεται στον κύριο Hans Zimmer. Μπράβο ρε Hans, έσωσες μία ολόκληρη ταινία. Και το εννοώ, την έσωσες. Και μιας και μιλάμε για διασώστες, θα πάμε στον αγαπημένο μας πλέον Μανταλόριαν ή αλλιώς τον Πέντρο Πασκάλ. Εάν έχει να επιδείξει κάτι το καινούριο Wonder Woman, αυτό είναι ο Πασκάλ. Πούντας ο ένας από τους κακούς μας, ο Maxwell Lord δίνει ρέστα στη συγκεκριμένη ταινία και είναι κρίμα που η υπόλοιπη ταινία δεν τον υποστήριξε καθόλου. Επίσης, ένα ακόμα καλό που μπορεί να βγει και από αυτήν την ταινία είναι η μικρή ηθοποιός Lily Aspel, η οποία υποδύεται την μικρή Diana. Και μετά από δική της απόφαση, όλα τα stunt, όλες οι σκηνές stunt έγιναν από την ίδια. Γιατί δεν την ικανοποιούσαν όσα έκανε η stunt double ηθοποιός. Ένα επόμενο μεγάλο αστέρι γεννιέται, θα δείξει. Και να σημειώσω εδώ ότι η μικρή Lily είναι μόλις 12 ετών. Φεύγουμε από τα θετικά όμως και θέλω να κλείσω με αυτήν την θεσπέσια χρυσή στολάρα που έδειχνε παντού και τα εξώφυλλα και τα τρέιλερ έδειχναν αυτή τη χρυσή στολή.
και περίμενες, ρε παιδί μου, κάπου να χρησιμοποιηθεί ή γενικά να την φοράει για πολλή ώρα στην ταινία. Παιδιά, στην ταινία αυτή η στολή εμφανίζεται 2 λεπτά μόλις και η χρήση της δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Αυτά λοιπόν που προείπα, αλλά και πολλά άλλα, είναι αυτά που με κάνουν να πω με πολύ βαριά καρδιά ότι το Wonder Woman 1984, αν και αρκετά διασκεδαστικό, μοιάζει να είναι πρόχειρο δουλειά. Συγγνώμη Warner, συγγνώμη DC, αλλά ένα από τα καλύτερα franchise που έχετε βγάλει μέχρι τώρα, καταφέρατε και αυτό να το πετάξετε στον κεάδα. Να πω κάπου εδώ πως ανακοινώθηκε η έναρξη των γυρισμάτων και της επόμενης ταινίας, δηλαδή του Wonder Woman 3, φυσικά με την ίδια σκηνοθέτη, αλλά και με την ίδια πρωταγωνίστρια. Ας ελπίσουμε λοιπόν σε μια καλύτερη τρίτη ταινία. Σας είπα στην αρχή αυτού του βίντεο πως το 5,8 που έχει η ταινία σαν βαθμολογία από το κοινό στο IMDb είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά μπορώ να πω, παιδιά, πως η αίσθηση αυτής της προχειροδουλειάς που βγάζει προς τα έξω η δεύτερη ταινία Wonder Woman, σε συνδυασμό με το πόσο καλή ταινία ήταν η πρώτη, αλλά και στο ότι στριμάρει στο HBO Max, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερική προς το παρόν, εξόργησε λίγο παραπάνω το κοινό από όσο θα έπρεπε και κατά τη δική μου άποψη όχι άδικα. Εσείς πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε ένα spoiler βίντεο καλή ή κακή για τη συγκεκριμένη ταινία, εγώ θα ήθελα πάντως να τη δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, μιας και είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς αυτής του 2020, θέλω να φωνάξω τα ανιψάκια μου μέσα, πάμε. Αντρέας από εδώ, Χρήστος από εδώ, εσύ γιατί δεν έμπαινες καλά, τι, για να σας παρουσιάσω πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συμμετείχαν μέσα στο 2020 σε αυτό το κανάλι. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το κανάλι αυτή. Ευχαριστώ πολύ ονομαστικά καταρχάς τον Αντρέα και τον Χρήστο που βοηθήσανε πάρα πολύ με την παρουσία τους. Τη μικρή Ανούλα που δεν την έχουμε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ όσα παιδιά συμμετείχαν σε βίντεο που είναι Γιώργος, Άρης, Έλενα, Νίκος. Νομίζω τους είπα όλους. Αν κάποιον ξεχνάω, συγγνώμη, ξεχνάω κάποιον. Όχι, νομίζω τους είπα όλους. Ευχαριστώ για τέλος πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ, γιατί αν εσείς δεν είστε εδώ, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εδώ και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ξέρετε τα διαδικαστικά. Εάν θέλετε να βλέπετε περισσότερο υλικό από όλα αυτά που κάνουμε εδώ και να είστε στο ευρύτερο μέλος της παρέας στο Menchill, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μπράβο. Λοιπόν, εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, τι πρέπει να κάνετε? Like. Και αν θέλετε να μην χάνετε κανένα βίντεο και να τα βλέπετε όλα κατευθείαν και να σας έρχεται και η ειδοποίηση, πρέπει να κάνετε subscribe. Και καμπανάκι, είπαμε. Από όλη την ομάδα το Menchill, από αυτούς που είναι εδώ και από αυτούς που δεν βρίσκονται εδώ, σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Τι ωραία. Μπράβο. Καλή χρονιά, παιδιά. Με υγεία, να είστε καλά όλοι και εμείς θα τα πούμε το 2021, του χρόνου πάλι. Τα λέμε. Φιλιά. Φύγετε.